Ήταν και εμένα μια ευχάριστη έκπληξη ότι κάποιος άνθρωπος τέλος πάντων που ήταν μέσα στη δικασία δείχνει ότι προτιμάει έναν μεταξύ των υπολείπων. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι στη διαδικασία. Η διαδικασία δεν έχει τελειώσει ακόμα τυπικά. Έχουμε πάρει την είδηση ότι ξέρετε έκλεισε η διαδικασία, δεν δίνεται χρήσμα ή δίδεται στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν μπορώ λοιπόν να αφιστώ αυτού του πράγματος και να πω ότι ξέρεις αποδέχομαι την πρόσκληση του. Η πρόκληση του κυρίου Σπυρόπουλου και λέω ναι ή όχι. Όσο η διαδικασία είναι ανοιχτή, εγώ μένω στη διαδικασία. Όταν η διαδικασία κλείσει, δεν έχω μιλήσει άλλωστε μαζί του με τον κύριο Σπυρόπουλο να δω ποια πρόσωπα εννοεί και τι εννοεί και πώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκφραστεί για μένα. Δεν μίλησε, δεν τον είδα. Γύρισα αργά χθες το βράδυ. Θα δω σήμερα, πιστεύω, να τον συναντήσω, να δω τι έχει στο μυαλό του, ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί, να βρω αυτού του ανθρώπου. Και θα δούμε. Δεν βιάζομαι ούτε, κύριε Καναγιώλα, δεν είναι για μένα κατεβαίνω έτσι κι αλλιώς. Εάν δεν υπάρξει κοινωνική συνένεση ευρύτερη για σημασία ένα ψηφοδέλτιο που να καλύψει αυτό το κενό που υπάρχει, από εκεί πέρα γιατί να ασχοληθώ. Δεν έχω, πώς να σου το πω, δεν πιέζομαι για αμάν και ντε να είμαι υποψήφιος. Να ρωτήσω κάτι, επειδή τα χρονικά περιθώρια όμως είναι αμήλικτα, ο χρόνος στενεύει. Μέχρι πότε θα περιμένετε εσείς τις διαδικασίες, για παράδειγμα, αφού υπάρχει και αυτή η παράλληλη πρόταση? Εγώ πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει να τελειώσει αυτός ο κύκλος. Μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει να τελειώσει αυτός ο κύκλος. Δηλαδή και η Επιτροπή να μας πει ελάτε ή μην έρχεσαι, τελείωσε το θέμα. Για να καταλήξει κάπου και από εκεί και πέρα να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και ο κ. Κωνσταντόπουλος και ο κ. Ντοσάνης, οι οποίοι και εκείνοι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να κατεβούν ή να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ μας και με άλλους ανθρώπους. Δεν είμαστε μόνοι μας που είμαστε στο πολιτικό παιχνίδι και οι οποίοι δεν ικανοποιούμαστε από τα υπάρχοντα σήμερα σχήματα. Έχουμε μια άλλη άποψη πέρα των πραγμάτων. Είναι και ο κ. Κουτίδας, είναι και ο κ. Θεοφάνης. Είναι διάφοροι άνθρωποι που έχουν εκφράσει την επιθυμία να ηγηθούν ενός υποδελτίου. Θα κάνω υποθετικές ερωτήσεις τώρα, αλλά νομίζω ότι επειδή τα περιθώρια τα χρονικά είναι τέτοια, θα πρέπει να έχετε εξετάσει ήδη όλα τα ενδεχόμενα για να μπορείτε να ελιχθείτε αναλόγως. Και το ελιχθείτε το λέω με την καλή του έννοια, καθώς στην πολιτική θα πρέπει να έχεις και αυτό το χάρισμα, να ελύσετε ανάλογα με τις περιστάσεις. Στην περίπτωση που το Πασόκ συνεχίσει να σφυρίζει αδιάφορα και μετά την Παρασκευή, τι γίνεται? Νομίζω ότι αυτές οι δυνάμεις οι οποίες, είτε είναι στο Πασόκ είτε είναι σε άλλους χώρους, οι οποίες φαίνονται ανενεργές σήμερα ή δεν έχουν ενταχθεί, δεν έχουν εκφραστεί, θα μπορέσουν να συνεπάρξουν και να φτιάξουν ένα δυνατό πολιτικό δημοτικό σχηματισμό. Μάλιστα. Μπορεί να υπάρξει κατακαιρματισμός. Αυτό στην πορεία, προχωρώντας μέρα με τη μέρα, τι λυθεί. Μπορεί να μην γίνει και τίποτα. Πάντως είναι ακράδαντη η πεποίθησή μου ότι δεν μπορεί να μείνουν αυτά τα τέσσερα ψηφοδέλτια τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί. Θα υπάρξει και ένα πέμπτο ψηφοδέλτιο και ενδεχόμενο και έκτο. Ναι, καλά, το δρόμο κανείς δεν τον φράζει σε κανένα. Έχω, πρέπει να σας πω, βροχή μηνυμάτων από ακροατές μπροστά μου αυτή τη στιγμή και θέλω να σας μεταφέρω μερικά εξ αυτών. Στην περίπτωση, κύριο Λυκόπουλο, ρωτάει ένας ακροατής που το Πασόκ χρήσει κάποιον μέχρι την Παρασκευή ή κάποια στιγμή. Και αυτός δεν είστε εσείς. Τι κάνετε? Έχω δεσμευτεί με την αίτησή μου να μπω στη διαδικασία ότι θα στηρίξω εκείνον ο οποίος θα έχει το χρήσμα ή την στήριξη από το κόμμα. Έχω δεσμευτεί σε αυτό και δεν θα το πάρω πίσω. Μάλιστα. Με οποιαδήποτε, φαντάζομαι, θέση και αν είναι αυτό, από οποιαδήποτε θέση, δηλαδή είτε ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, είτε και από την πίσω πλευρά, αλλά με δημόσιες τοποθετήσεις και στήριξη. Έχετε ξεκαθαρίσει αυτό? Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω στον υποψήφιο το αν θα είμαι υποψήφιος. Α, προφανώς, ούτε εκείνος μπορεί να με το υποβάλει. Η στήριξη όμως είναι δεδομένη. Είτε με την παρουσία μου, είτε με την παρουσία φίλων, είτε με τη συνενεργό συμμετοχή μου. Κάποιος φίλος μου έχει στείλει ένα επανειλημμένος και μάλιστα με προκαλεί λέγοντας ότι δεν το διαβάζω. Προφανώς θα του πω ότι θα το διαβάσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλώς τα βάζω σε κάποια σειρά και νομίζω ότι είναι και λίγο σκληρό αυτό το μήνυμα. Λέει για παράδειγμα ότι η κίνηση του Γιάννη Σπυρόπουλου ήταν προσχεδιασμένη. Ρωτάει αν ήταν προσχεδιασμένη και αν εσείς είχατε γνώση, αλλά τώρα στείνεται ένα άλλο είδος παιχνίδι για να περαστεί ως τέτοια. Να μην περαστεί ως τέτοια. Τώρα αυτά είναι αστεία, επειδή εγώ μιλάω με τον κύριο Ντοσάνη, μιλάω με τον κύριο Κωνσταντόπουλο, μιλάω με τον κύριο Σπυρόπουλο, μιλάω και με άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι υγιή στοιχεία στην κοινωνία και πολιτικοποιημένα άτομα και πρώην δημοτικοί σύμβουλοι. Δεν σημαίνει ότι εγώ τους κατευθύνω. Ο κύριος Σπυρόπουλος
στη διαδρομή μου των 16 χρόνων, αυτών των 18 που ασχολούμαι με τα κοινά, δεν ήταν ποτέ φίλος μου. Mm-hmm. Δεν ήταν ποτέ φίλος μου. Τον καθοδήγησα. Αυτά είναι αστεία πράγματα.